ως πλήρη εξιχνίαση οδεύει η υπόθεση του διπλού φωνικού που συγκλώνησε το Παγκύπριο και όχι μόνο διαβεβαιώνει ο αρχηγός της αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου με τους υπαίτιους να οδηγούνται ενώπιον δικαιοσύνης. Ωστόσο την ίδια ώρα ο Ζαχαρίας Χρυσοστόμου παραδέχεται ότι ενδεχομένως να έγιναν και λάθη. Η αλληλοεπίρρηψη ευθυνών δεν συμβάλλει στην αυτοβελτίωση. Ο κάθε θεσμός και το κάθε μέσο ενημέρωσης πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Θεωρώ ότι η αξία της λυτής, πλην όμως υπεύθυνης επίσημης πληροφόρησης από την αστυνομία, έχει αναγνωριστεί. Ωστόσο, ως αστυνομία δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Πριν το φινάλε της υπόθεσης, οι ανακριτές τρέχουν να ετοιμάσουν την έκθεση με την οποία θα μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου, αφού πρώτα ανανεώσουν το διάταγμα προσωποκράτησης του 33χρονου που εκπνέει την ερχόμενη Παρασκευή και ζητά από το κοινό ψήφο εμπιστοσύνης. Απευθύνομαι προς όλους τους συμπολίτες μας και σας καλώ να συνεχίσετε να μας εμπιστεύεστε. Ας συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για περαιτέρω μείωση του εγκλήματος. Στο μεταξύ, τα τελευταία κομμάτια του παζλ ενώνονται. Προσπάθειά τους μέχρι την τελευταία στιγμή είναι να μαζέψουν και άλλα στοιχεία. Το DNA του 33χρονου ταυτοποιήθηκε στο μαχαίρι και στα ρούχα που εντοπίστηκαν στο πατρικό σπίτι του. Με τις αρχές να τον καλούν σε νέα κατάθεση, αφού οι άλλοι τρεις συλληφθέντες τον κατονόμασαν ως τον δολοφόνο. Στο δικαστήριο δεν αποκλείεται να έχουμε νέες αποκαλύψεις. Η αστυνομία διερευνά πάντως το κατά πόσον ο 33χρονος τελούσε υπό την επίρρεια ουσιών. Καλεσμένη στη μεσηβρινή εκπομπή Αλφα-Ενημέρωσης η καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Δήμητρα Σορβατσιώτη, δηλώνει ότι τα ναρκωτικά μπορεί να καθορίζουν το μένος του δράστη. Υπάρχουν ναρκωτικά, δηλαδή ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες λειτουργούν κατασταλτικά στον οργανισμό. Υπάρχουν ναρκωτικές ουσίες που λειτουργούν διαγερτικά στον οργανισμό. Η πολλαπλότητα των χτυπημάτων μας δείχνει ένταση συναισθηματική. Αυτό μπορεί να είναι θυμός, αυτό μπορεί να είναι ένταση και να μην μπορεί να διαχειριστεί εξαιτίας της χρήσης κάποιας ουσίας την ένταση αυτή. Οι ανακριτές πάντως αναμένουν και τα αποτελέσματα των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων όλων των υπόπτων. Ραφάλα Στυλιανού είναι τώρα μαζί μου να δούμε τι νεότερο έχουμε σε σχέση με αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση. Καλησπέρα, Ραφάλα. Καλησπέρα, Εμιλία. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται, ο 33χρονος οδηγήθηκε χθες κάτω από άκρα μυστικότητα από μέλη της αστυνομίας στο σκηνή του εγκλήματος για υποδείξεις σκηνών. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι υποδείξεις σκηνών έγιναν και στο πατρικό του σπίτι, όπου βρέθηκε το μαχαίρι και τα ματωμένα ρούχα, αλλά έγιναν και υποδείξεις διαδρομών. Κάτι που, αν θέλετε, τοποθετεί τον εαυτό του και στον τόπο του εγκλήματος. Χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει παραδεχθεί τη διάπραξη. Ακριβώς. Της δολοφονίας του ζεύγους. Ναι, να πούμε όμως ότι είναι και κάτι, αυτό που προκύπτει τώρα, είναι και κάτι που ενισχύει και την δήλωση που είδαμε τώρα του αρχηγού της αστυνομίας, ότι η υπόθεση οδεύει προς πλήρη εξιχνίαση, αφού είναι πλέον ξεκάθαρη και η εικόνα. Αναμένουμε όμως να δούμε και τι θα υποθεί στο δικαστήριο την Παρασκευή. Κρίσιμη μέρα. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, Ραφαέλ.